Την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε σε διάσκεψη τύπου με τον πρόεδρο του DC ο υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι αν εκλεγεί θα μεριμνήσει για το συμφέρον της Κύπρου. Την ίδια ώρα δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις οικονομικές επιδόσεις στο νησί. Το μνημόνιο επέβαλε πολύ σκληρά μέτρα στους πολίτες. Η κυβέρνηση με σταθερά βήματα οδηγεί τη χώρα έξω από την κρίση. Η οικονομία είναι πολύ πιο ανθεκτική από τις προβλέψεις. Με εντυπωσιάζει η κυριότητα. Ο τραπεζικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί. Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί έχουν αρθεί. Με ανησυχούν τα ψηλά ποσοστά ανεργίας. Αυτή η κρίση μαζί την ευκαιρία εμάς τους Κυπρίους να κάνουμε τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε σημαντικό να θεσπιστεί η Ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη. Η εξάρτησή μας από τη Ρωσία, υπέδειξε, είναι αρκετά ψηλή. Έχετε μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο. Αν γίνει με σωστό τρόπο, η εκμετάλλευσή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια. Η Κύπρος έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τους δικούς της πόρους. Την ίδια ώρα υπογράμμισε το ενδιαφέρον του για τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη της ειρήνης στην Κύπρο. Χαρακτήρισε ορθούς τους χειρισμούς του Προέδρου στο Κυπριακό. Μ' αρέσει η ιδέα της επιστροφής της αμοχώς τους στους νόμιμους κατοίκους της. Να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη διαδικασία. Ελπίζω να επανενωθεί η νήσος τα επόμενα χρόνια. Το ρόλο του φίλου της Κύπρου στην Ευρωζώνη εξήρε και ο Πρόεδρος του DC. Πιστεύει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης. Είναι ένας πραγματικός φίλος της Κύπρου, στάθηκε στο πλευρό μας και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στις επερχόμενες εκλογές με ένα δυνατό δημοκρατικό συναγερμό να στηρίξουμε την προσπάθεια ο κύριος Juncker να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.